είναι ο άνθρωπος που εδοκίμασε την αρετή και τώρα γυρίζει πίσω στην αμαρτία. Είναι πράγματι λυπηρό να μεταπηδήσει ο ενάρετος, ο ευσεβής, ο δοκιμάσας την γεύση της πνευματικής ζωής, να μεταπηδήσει εις τον χώρο της αμαρτίας. Στην κατηγορία αυτή πρέπει να πούμε, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, έχουμε πολλούς χριστιανούς μας. Αν τώρα δε ακούσετε τι χαρακτηρισμούς σε αυτή την κατηγορία δίδει η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, θα τρομάξομαι. Διότι μία τέτοια υπόθεση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Να γυρίσω στην παλιά μου κοσμική ζωή. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων σε εκείνους οι οποίοι θα ευαπτίζοντο. Πρόσεξε, λέει στον καθέναν, τώρα εμείς θα εκβάλλουμε τον διάβολον. Είναι οι γνωστοί μας εξορκισμοί που γίνονται στραμμένοι προς την Δύση. Είναι το σύμβολο του διαβόλου η Δύσης, σύμβολο, ναι, ενώ η Ανατολή είναι το σύμβολο του Χριστού. Θα διώξουμε τώρα τον διάβολον. Όταν βέβαια λέγει ο ιερεύς, ο οποίος κάνει εκεί την κατήχηση τροποντινά, ότι αποπτύχεις τον διάβολον, απέχεις από τον διάβολον, τα γνωστά. Και βέβαια απαντάει για λογαριασμό του βαπτιζομένου ο νονός, ο ανάδοχος. Εάν τώρα αυτός που βαπτίζεται πήρε τον Χριστόν αλλά ζει την άνθρωπο, τη ζωή την δαιμονική, λέει ο Άγιος Κύριλλος, πρόσεξε, ο διάβολος θα γυρίσει πικρότερος τώρα, διότι τον έδιωξες και τώρα με τη ζωή σου τον ξανακαλείς πάλι πίσω. Πρόσεξε, θα γυρίσει πικρότερος. Να το θυμόμαστε αυτό. Ωστόσο, οι χριστιανοί μας βέβαια ζουν μια παλινδρομική πνευματικότητα, μια στο Χριστό και μια στον κόσμο. Και όταν λέμε κόσμος, είναι ο εσμός όλων των κακιών και όλων των παθών. Έτσι εξομολογούνται κάποια φορά, κάποιες φορές ξαναγυρίζουν πάλι, τους χάνουμε τους αδελφούς αυτούς, τους χάνουμε, γυρίζουν πάλι μες στον κόσμο, ξαναγυρίζουν και πάλι προς τον κόσμο. Βέβαια περιττό να σας πω ότι αυτή η παλινδρόμηση δεν είναι κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν πνευματική ζωή. Φεύγουν και ξαναγυρίζουν, αλλά πάντοτε θα ξαναγυρίζουν. Μήπως κάποια φορά δεν ξαναγυρίσουν στην πνευματική ζωή? Αυτή η όλη ιστορία είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί όλοι πράγματι δεν ξαναγυρίζουν τελικά εις την πνευματική ζωή. Και τούτο διότι η απομάκρυνση από το Θεό δημιουργεί μία σκληρότητα στην ψυχή και μία αναισθησία. Υπάρχουν δύο θέσεις στον Απόστολο Παύλο και οι δύο βρίσκονται εις την προς Εβραίους επιστολή, ότι εκείνος που εγεύθη της Θείας Χάριτος και επιστρέφει στην αμαρτία, σημειώνει ο Παύλος τι έχει να πάθει. Ακούστε λοιπόν την πρώτη θέση. Σας λέω θα τρομάξετε. Εκουσίως γάρ αμαρτανών των ημών, το ημών με ήττα. Όταν λέγει εμείς αμαρτάνομαι θεληματικά, δηλαδή ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι αμαρτία, διότι εδώ που τα λέμε από την αμαρτία και από τον κόσμο ελκύει ο Χριστός, αλλά ένας κόσμος ο οποίος αγνοούσε, ο αρχαίος κόσμος, και μέχρι σήμερα μπορεί να βαφτίστηκαν άνθρωποι μας αλλά ζούσαν μέσα και ζουν μέσα στην άγνοια. Αυτός ο άνθρωπος όταν κληθεί μετανοεί πράγματι και γίνεται θαυμάσιος άνθρωπος.
Εδώ πρόκειται περί εκείνων οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι αμαρτία, αλλά επιμένουν να ζουν στην αμαρτία. Γι' αυτό λέει εκουσίως γαρ αμαρτανών των ημών. Εκουσίως, θεληματικά το κάνουν και ξέρουν τι είναι αυτό που κάνουν. Μετά το λαβήν την επίγνωση της αληθείας, μετά από το γεγονός ότι παρέλαβαν την επίγνωση της αληθείας, δεν λέει γνώση, επίγνωση, εγνώρισαν πολύ καλά τι, ποια είναι η αλήθεια. Ουκέτι περί αμαρτιών απολείπεται θυσία. Δεν υπάρχει πια άλλη θυσία για να τους σώσει αυτούς τους ανθρώπους. Μία είναι η θυσία, το αίμα του Χριστού. Οπότε δεν απολείπεται άλλη θυσία. Δεν υπάρχει άλλη θυσία ανωτέρα της θυσίας του αίματος του Χριστού. Και λέγει φοβερά δε της εκδοχή κρίσεως και πυρός ζήλος εστί μέλλοντας τους υπεναντίους. Δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτούς θα στραφεί ο ζήλος του Θεού, που είναι πυρ, και αυτούς θα τους φάει εσθήν μέλλοντος, δηλαδή θα τους καταστρέψει. Και λέει στη συνέχεια αθετήσας της των νόμων Μωυσέως χωρίς ικτυρμών επιδυσί ή τρισίν μάρτισιν αποθνίσκει. Πόσο δοκείται χείρονος αξιοθήσετε τιμωρίας ο τον Υιόν του Θεού καταπατήσας και το αίμα της Διαθήκης κοινών γυσάμενος, ενώ υγειάστη και το πνεύμα της χάριτος εν υβρίσας. Δηλαδή με άλλα λόγια, εάν λέγει κάποιος έκανε μία αμαρτία μπροστά σε δυο ή τρεις μάρτυρες, στον παλαιό νόμο ετιμωρεί το διαθανάτου. Εκείνος τώρα ο οποίος αθετεί το αίμα του Χριστού και υβρίζει το πνεύμα το Άγιον, εδώ έχουμε τώρα και τη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, ποια νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι η τιμωρία του? Τι θα πει εδώ ότι καταπατώ το αίμα της Διαθήκης και κοινών υγισάμενος? Είναι εκείνο το οποίο, και προσέξτε, όταν ο ιερεύς βγαίνει για να κοινωνήσει ο λαός και λέγει, με το Άγιο Ποτήριο, και λέγει με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αγαπητοί μου, να δούμε αυτό το τρίπτυχον. Να προσέλθετε καταρχάς με φόβο Θεού, όχι ως προς το θέμα της τάξεως μέσα εις των ναών, αλλά ως προς το θέμα του τι θα πάρεις, με ποιον θα γίνεις κοινωνός. Με τα φόβου Θεού πίστεως. Εδώ πολλοί νομίζουν, όπως το ακούν, ότι πρόκειται περί της πίστεως, γενικά της πίστεως, δηλαδή γενικά της πίστεως, πιστεύω, είμαι πιστός. Όχι, έχει ειδική σημασία αυτό το μεταπίστεως. Ποια είναι αυτή η ειδική σημασία? Πιστεύω ότι αυτό τούτο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτό που η γεύση μου θα το αντιληφθεί σαν κρασί και ψωμί. Αλλά δεν είναι όμως κρασί και ψωμί, αλλά είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Για να σας το καταδείξω, αρκεί να σας θυμίσω, όσοι θέλετε να κοινωνήσετε, κρατάτε ένα βιβλιαράκι, διαβάζετε την ακολουθία την πρώτη Θείας Μετελήψεως στα μοναστήρια, και εμείς εδώ τη διαβάζει ο ψάλτης, και εκεί στην πρώτη ευχή λέμε «Έτι πιστεύω, ακόμη πιστεύω, ότι αυτό εστί το αίμα σου και αυτό εστί το τίμιον αίμα σου και αυτό εστί το τίμιον σώμα σου». Είδατε, πιστεύω ότι είναι το σώμα σου και το αίμα σου. Διότι εάν δεν πιστέψω ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε αυτό που θα πάρω το θεωρώ κοινών, το κύμιο μικρον γιώτα, δηλαδή σύνηθες, δηλαδή τίποτα, ας πούμε κρασί και ψωμί. Και αν θέλετε σε μια άλλη εκδοχή, αίμα κοινό,
ότι ο Ιησούς έδωσε ένα κοινό αίμα. Τι θα πει κοινό αίμα? Τίποτα, σαν άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι. Κοινό αίμα. Αν δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέγει μεταπίστεως. Πάρα πολύ προσοχή εις το σημείο αυτό. Μεταπίστεως. Και μετά αγάπης. Μεταφόβου πίστεως και αγάπης. Ποιας αγάπης? Όχι αγάπης μεταξύ μας, αλλά αγάπης προς εκείνον τον οποίον θα πάρομαι. Είναι η αγάπη προς τον Ιησού Χριστόν. Εξάλλου η πρώτη εντολή δεν ομιλεί περί αγάπης προς τον πλησίον. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου κτλ. Κτλ. Ώστε, προσοχή, αυτό το μεταπίστεως είναι ακριβώς αυτό. Να ξέρεις τι κοινωνάς. Εάν λοιπόν δεν το ξέρεις και το θεωρείς τίποτα, τότε και το αίμα της Διαθήκης κοινών ηγησάμενος, θεωρώντας ότι είναι κοινών, ενώ υγειάστη αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο υγειάστη, και το πνεύμα της χάριτος εν υβρίσας. Γιατί λέει εδώ το πνεύμα της χάριτος, που έδωσε τη χάρη το πνεύμα το Άγιον, εν υβρίζει κανείς, αφού εν υβρίσει και τα λοιπά, και τα λέτε παρακάτω θα σας τα πω. Γιατί το πνεύμα το Άγιον μετέβαλε τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Λέμε εκεί στην επίκληση, στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, αποτινόμεθα εις τον Πατέρα και του λέμε να στείλει το πνεύμα του το Άγιον να μεταβάλει το ψωμί σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Συνεπώς, ποιος μεταβάλει? Το πνεύμα του Άγιον. Εάν όμως εσύ θεωρείς κοινό πράγμα την Θεία Κοινωνία, δεν ενυβρίζεις το πνεύμα του Άγιον? Σίγουρα ναι. Και λέει στη συνέχεια, φοβερόν το εμπεσίν εις χείρας Θεού ζώντος. Είναι φοβερό πράγμα να πέσει κανείς στα χέρια Θεού ζώντος. Εβραίους 10:26-30. Και να ξέρετε που βρίσκεται. Φρικτή περίπτωση, φρικτή. Αυτή ακριβώς είναι, όπως ήδη σας είπα, και η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Αν και η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος έχει πολλές όψεις, είναι πολύπλευρος. Μία από τις πλευρές είναι αυτή που είδαμε και είπαμε τώρα. Είναι γνωστό ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο οδηγεί στη μετάνοια. Εάν δεν πάρω το Πνεύμα το Άγιον, πώς θα οδηγηθώ στη μετάνοια? Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι τα τρία πρόσωπα συνεργάζονται της Αγίας Τριάδος δια να ελκυστεί ο πιστός. Λέγει επί παραδείγματι ο Χριστός, εάν θα σας ελκύσει ο Πατήρ προς εμένα, δεν μπορείτε να έλθετε. Ακόμη, κανείς λέγει δεν έχει... Δεν λέγει τον Υιόν ότι είναι Θεός, ότι είναι Κύριος, η μία πνεύματι Αγίω. Εάν το Πνεύμα το Άγιο δεν σε φωτίσει, δεν μπορείς να πεις τον Ιησού Χριστόν ότι είναι Θεός. Είδατε λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Ουδείς, να σας το πω όπως το λέει το κείμενο, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εμπνεύματι Αγίω. Δεν μπορείς να ομολογήσεις τον Ιησούν ως Θεόν εάν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού. Και τώρα λέμε, πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν στη Θεία Φύση του Χριστού. Αν ερωτήσετε γιατί, γιατί δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιον. Και γιατί δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιον? Διότι κάποια φορά, κάποια στιγμή το ενύβρισαν. Το έβρισαν το Πνεύμα το Άγιον. Το ενύβρισαν. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Φοβερά. Κανείς, λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, δεν λέει τον Θεό Αβά, δηλαδή Πατέρα, παρά εν πνεύματι Αγίω. Δεν μπορείς να πεις τον Θεό Πατέρα εάν δεν έχεις το Άγιον Πνεύμα. Και εκείνο που σημειώνει ο Άγιος Αδελφόθεος Ιούδας στην επιστολή του, ένα κεφάλαιο είναι όλο, που λέγει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άμυροι Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο.
Εκείνοι ακόμη οι οποίοι στρέφονται κατά της Εκκλησίας, εκεί αν θέλετε να το κάνω πιο συγκεκριμένο, ο αδελφόθεος Ιούδας έχει κάποιους χριστιανούς ταραξίες υπόψη, κάτι που γνωστήκιζαν, δημιουργούσαν προβλήματα στην Εκκλησία. Τους αποκαλεί σπηλάδες. Σπήλος είναι ολεκές. Σπηλάδες, νεφέλες σύννεφα, άνυδρα που δεν ρίχνουν βροχή, και άλλους χαρακτηρισμούς. Δέντρα λέει φθινοπορεινά που ρίχνουν τα φύλλα τους. Πνεύμα, το τελευταίο, μη έχοντες. Μη έχοντες το Πνεύμα το Άγιο. Τέτοιοι μέσα στην Εκκλησία μας δεν υπάρχουν, αγαπητοί μου, λίγοι. Και αυτό είναι το δυστύχημα. Δεν υπάρχουν λίγοι, και στρέφονται και εναντίον της Εκκλησίας, ή το καταλαβαίνουν ή δεν το καταλαβαίνουν, και εναντίον των κληρικών και εναντίον ξέρω εγώ. Πώς δηλαδή? Δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Βρίζουν τους πάντες και τα πάντα. Πού πάμε? Εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο Α' Κορινθίους, ότι ο φθήρων των ναών του Θεού φθερεί τούτον ο Θεός. Αυτός που καταστρέφει τον ναό του Θεού θα τον καταστρέψει ο Θεός. Δεν αναφέρεται στην περίπτωση του σώματος, αλλά αναφέρεται εις αυτήν ταύτην την Εκκλησία. Εκείνοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας, αυτούς θα τους καταστρέψει ο Θεός. Δεν πρόκειται για εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν κάποιο λόγο κριτικής για πράγματα, κακώς κείμενα μέσα στην Εκκλησία, γιατί εκείνοι αυτοί πονούν την Εκκλησία. Δεν πρόκειται για αυτούς, αλλά για εκείνους που δεν διορθώνουν τη ζωή τους ούτε ένα γράδο.